Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία στέλνει μηνύματα κάνοντας αισθητή την παρουσία της με στρατιωτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο, θέλοντας να δείξει τα δόντια της προς κάθε κατεύθυνση. Αυτή την φορά, το ρωσικό πολεμικό ναυτικό δηλώνει την παρουσία του στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχυμένο, και όταν λέμε ενισχυμένο, εννοούμε με υποβρύχια, φρεγάτες, κορβέτες, όλα προερχόμενα από τον ισχυρότατο ρωσικό στόλο του Εύξενου Πόντου. Σύμφωνα με ειδικούς, τον μήνα Νοέμβριο και προς το τέλος του Οκτωβρίου έχουμε πολλές μετακινήσεις μονάδων επιφανείας του ρωσικού στόλου της Μεσογείου. Προγραμματισμένες και μη, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην διοίκηση του 6ου Αμερικανικού στόλου. Οι ίδιοι αμυντικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα εφαρμόζει ένα σχέδιο αντιπερισπασμού ως προς το ΝΑΤΟ σε κάθε ενδεχόμενο σενάριο εμπλοκής συμμαχίας του Ουκρανικό έδαφος και θάλασσα. Για να γίνουμε πιο σαφείς, η Μόσχα σε περίπτωση που δεχθεί οποιαδήποτε επίθεση στην Ανατολική Ουκρανία και κυρίως στον Εύξεινο Πόντο, θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας το στόχαστρο των πολεμικών πλοίων όλων των Αμερικανικών βάσεων συμπεριλαμβανομένης της Ούδας αλλά και της Αλεξανδρούπολης. Ρωσικοί πύραυλοι καλύμπρ σε ετοιμότητα μάχης θα σημαδεύουν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, δεκέλη ακροτήρι, τις βάσεις σε Σούδα και Άκτιο, την ατοϊκή διοίκηση στην Νάπολη, καθώς και το αρχηγείο της συμμαχίας στη Σμύρνη, μαζί με την αεροπορική βάση του Ιντσερλικ, είχε αναφέρει παλιότερα ρωσική δημοσιογραφική πηγή, αγνοώντας τότε την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Η συνεχής παρουσία ρωσικών πλοίων, εξοπλισμένων με πυράβλους κρούζ καλύμπρ στη Μεσόγειο, στοχεύει στη διατήρηση της ισορροπίας εξουσίας στην περιοχή αυτή, δηλώνουν κάθε φορά Ρώσοι αξιωματούχοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.